Θέω, κύριε Περιφερειάρχα, είναι το θέμα του να δούμε αν υπάρχουν εξελίξεις και με το θέμα του Βροντάδου, της παράκαμψης του, του Βροντάδου, γιατί περιμέναμε τους μελετητές, εάν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το ξανά πάμε και τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε ένα σύντομο ιστορικό, ότι είχε παραγγελθεί μετά από παρένεση βέβαια των Βρονταδούσων αλλά και των χωριών των βορειοχώρων, οι οποίοι ζητάνε και αυτή μια λύση ούτως ώστε να αποφευθούν οι στροφές του έπους. Είχε ζητηθεί λοιπόν να γίνει ένας δρόμος, ένας μια παράκαμψη του Βροντάδου, ούτως ώστε να μπορεί να μεταφερθεί κάποιος και πιο σύντομα και πιο σίγουρα από το να κάνει αυτές τις στροφές. Εν τη αυτή περιπτώσει δεν αποφύγαμε τελείως τις στροφές. Είδαμε ότι έγινε μια ανάθεση, λοιπόν, μια αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας αλλά και γεωλογική μελέτη παράκαμψης και με τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις οι οποίες θα είχε στην πορεία. Εξετάστηκαν διάφορες δυνατότητες. Είχαν προταθεί 4 προτάσεις, εκ των οποίων οι 2 ήταν πιο καλύτερες, οι πιο κόστιζαν λιγότερα χρήματα, που θα ήταν πιο γρήγορες, θα έλεγα, και μας έστειλαν λοιπόν οι μελετητές τις αποφάσεις χωρίς να προσδιορίζουν την ντε και καλά ότι πρέπει να πάρουμε τη μία ή την δύο απόφαση. Αυτό θα το αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι επιγραμματικά οι δύο λύσεις, τι προτείνουν, από ποια περιοχή περνάνε, ή να μας δώσετε 2-3 στοιχεία? Κοιτάξτε, το κύριο, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί πιο πολύ δεν ξέρουμε και τις περιοχές, θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτόν τον περιφερειακό δρόμο της Χίου, της παράκαμψης της πόλης της Χίου, αυτός από τα Λιβάδια, δηλαδή, που πάει στη δεύτερη, περνάει 150 μέτρα μακριά από τις πηγές της Κλειδούς, δηλαδή υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο ότι τα νερά θα έχουμε πρόβλημα με τα νερά της Κλειδούς, και πάει στη δεύτερη στροφή περίπου του έπους. Αυτή είναι η πιο προτείνουσα, εν πάση περιπτώσει, περίπτωση, η οποία θα ήταν η πιο κατάλληλη. Οι άλλες, εντάξει, περίπου το ίδιο είναι, αλλά αποφεύθηκαν, ήταν πιο δύσκολες, πιο περνούσαν μέσα από περιοχές οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι εύκολες προσβάσιμες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε θα αποφασίσω εγώ. Αυτό πρέπει να αποφασίσει αυτό το τοπικό δώσετε, αυτές τις δύο προτάσεις στο καθαρογράφηκε του Βροντάδου. Ίσως έχει φύγει κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει κόστος γι' αυτό, με προσέγγιση κόστους προϋπολογισμού του έργου? Ακριβώς όχι. Μιλούσαν για... Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ύστερα που μπορούν να γίνουν και να βοηθήσουν στην όλη εξέλιξη, και επομένως δεν μπορεί να... Απλώς ήταν η πιο συμφέρουσα τιμή. Ναι. Περίπου, δεν ξέρω, γιατί αυτά κάθε χρόνο μεταβάλλονται, είναι τα οικοδομικά υλικά, είναι πολλά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Θεωρούν όμως οι μελετητές ότι είναι η πιο συμφέρουσα περίπτωση. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας δώσατε ειδήσεις. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.